τον Κυριάκο Μομιλωρίδη για να δούμε τα όσα προηγήθηκαν σε σχέση με την επίσκεψη Λαυρόφ στην Κύπρο στο Προεδρικό. Καλημέρα, Κυριάκο Μομιλωρίδη. Καλημέρα, Νικήτα. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η επίσκεψη του κ. Λαυρόφ γίνεται βεβαίως με την ευκαιρία της συμπληρώσης 60 χρόνων από τη συνομολόγηση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, παλαιότερα με την Σοβιετική Ένωση και τώρα σε συνέχεια με την Ρωσική Ομοσπονδία. Ωστόσο, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα σε βάθος διάλογο για ξεκαθάρισμα προθέσεων εν ώψη των κρίσιμων εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας, αλλά και των όσων συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί όχι και με την πρόσφατη αναβάθμιση των Κύπρο-Αμερικανικών σχέσεων με την τη μερική άρση του εμπαρκόπλων αλλά και των προϋποθέσεων που θέτει η Ουάσιγκτον σε σχέση με τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Εδώ και λίγα λεπτά βρίσκονται σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών με τους δύο υπουργούς επικεφαλής αλλά και τις ομάδες των τεχνοκρατών, τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον κύριο Λαυρό. Ψηλά στην ατζέντα είναι βεβαίως οι τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΣ, ο τουρκικός αναθεωρητισμός, η διμερή σχέση υπό το φως και της αναβάθμισης, όπως είπαμε, των σχέσεων της Κύπρου με της Λευκοσίας και Ουάσιγκτον, αλλά και τα ανοιχτά περιφερειακά προβλήματα στην περιοχή. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έρχεται κατευθείαν από τη Συρία εδώ ο κύριος Λαυρόφ. Μια ανοιχτή πληγή στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Ρωσία, αλλά έως πολύ κοντά και στην Κύπρο και επηρεάζει τις εξελίξεις και εδώ, καθώς αναμειγμένη είναι και η Ρωσία και η Τουρκία. Σε σχέση τώρα με τις προκλήσεις, κρατάμε την διάθεση της Μόσχας, όπως εκφράστηκε από τον κύριο Λαυρόφ σε συνέντευξη του στο Φιλελεύθερο, να μεσολαβήσει για εκτόνωση της κρίσης, όπως και τις ξεκάθαρες θέσεις του κύριου Λαυρόφ σε σχέση με το θέμα της αμοχώς του. Επιτάπητος αναμένεται να τεθεί και το θέμα των διευκολύσεων στο ρωσικό στόλο. Οι πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Λαυρόφ θα ζητήσει όπως να μην επηρεαστούν οι σχέσεις και η συμφωνία που υπάρχει για ανθρωπιστικά θέματα να δίνονται διευκολύσεις στο ρωσικό στόλο, όπως και σε άλλους στόλους άλλων χωρών στην περιοχή, όπως και ο ίδιος τον ακούσαμε σε συνεντεύξεις του συχνά πυκνά και πρόσφατα χτες στο Φιλελεύθερο να δηλώνει ότι παρά τις σχέσεις του με την Άγκυρα, η Μόσχα δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τις σχέσεις και τις συμφωνίες που έχει δεσμευτεί σε σχέση με το Κυπριακό. Επίσης, εδώ, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, θα έχουμε και υπογραφή δύο βασικών και κρίσιμων συμφωνιών. Η μία αφορά στην αναθεώρηση της συμφωνίας για διπλή φορολογία μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία, το κείμενο, έχει καταλήξει στην πρόσφατη επίσκεψη στη Μόσχα του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πετρίδη. Προνοεί την αύξηση του συντελεστή στο 15%. Οι προϋποθέσεις της Λευκοσίας, οι οποίες, όπως έχει διαβεβαιώσει, θα γίνουν από την Μόσχα, είναι ότι η ανάλογη αύξηση θα γίνει και στις συντελεστή σε ανάλογες συμφωνίες που έχει η Μόσχα και με άλλες χώρες που λειτουργούν ανταγωνιστικά με την Κύπρο. Παράλληλα, μέτρα να υπογραφεί και ένα νέο πρωτόκολλο αθέλης διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών για την επόμενη διετία. Τώρα, νωρίτερα, ο κύριος Λαυρόφ επισκέφθηκε και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έγιναν εκεί διευρυμένες συνομιλίες, καθώς κράτησε πολύ περισσότερο η κατηδίαν συνάντηση των δύο στην παρουσία πάντως και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χρυστοδουλίδη. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρασημοφόρησε τον κ. Λαυρόφ με το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, την ύψιστη τιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως ένδειξη, όπως εξήγησε, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε αν έχει στο απόσπασμα, των καλών των υπηρεσιών του κυρίου Λαυρόφ, εδώ και χρόνια επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, στην εμπέδωση, διεύρυνση και καλή ανάπτυξη των Κύπρο-Ρωσικών σχέσεων. Με τον κύριο Λαυρόφ να δέχεται την τιμή, όπως είπε, εξ ονόματος της ρωσικής διπλωματίας και των προσπαθειών που καταβάλλονται για συνεχή ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας. Βεβαίως, έχουμε το βίντεο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μομιλωρίδη προς το παρόν. Να δούμε το βίντεο. Διαχρονικές είναι οι θέσεις αρχών και η στήριξη που παρέχεται και συνεχίζει να παρέχει η Ρωσία στις προσπάθειες μας για εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση πάντα των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
τιμώντας τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ως ελάχιστο δείγμα τη υψηλής εκτίμησης αλλά και αναγνώρισης του έργου σας, φίλε Σερκέη, εποφελία των δύο λαών, ληφθήκε ή λάβαμε την απόφαση να σας επιδώσω εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τον μεγαλό σταυρό του τάγματος Μακαρίου του Τρίτου. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις εκτιμήσεις σας για την κατάσταση των ρωσοκυπριακών σχέσεων. Φέτος συμπληρώνονται τα 60 χρόνια των διπλωματικών μας σχέσεων. Η τάση μας αυτή για την ενίσχυση των φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Κύπρου επιβεβαιώθηκε πρόσφατα κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όλες οι συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των Προέδρων μας θα υλοποιηθούν και εμείς ως Υπουργείο Εξωτερικών θα στηρίξουμε την δουλειά αυτή με όλη τη δύναμη.